Γιατί δεν μου πω στην κύριε Σελίτσα. Τι? Λέω, γιατί δεν μου πω στην κύριε Σελίτσα από το Λονδίνο. Κοίτα, φίλε, όχι. Το πιο σημαντικό. Γιατί δεν μου πες ότι τα έχει με έναν Αλέξη. Κοίτα, Ηλία. Το θέλω αυτό το μαγαζί. Ξέρω τους πελάτες, ξέρω τους προμηθευτές, ξέρω τα πάντα. Πάμε στο γραφείο να μιλήσουμε. Αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Ούτε επαγγελματική, ούτε τίποτα άλλο. Ξαναλέω λοιπόν. Πάμε στο γραφείο να μιλήσουμε. Είσαι ιδιοκτήτη. Με τον δικηγόρο μου θα μιλάς, δεν μιλάς με μένα. Το ξέρα θα τα καταφέρεις. Ας είναι καλά ο μπαμπάς μου. Το πείσμα σου ήταν και το ότι ήσουν αποφασισμένη να μην τα παρατήσεις. Βρήκα και τα χρήματα. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Και γιατί μου πήρες τηλέφωνο? Βρε Λιτσάκη, αφού τον θες ακόμα και δεν τον έχεις ξεπεράσει, τι το παλεύεις? Αφού το βλέπεις, δεν έχετε τελειώσει εσείς οι δύο. Να σου πω, πώς την έχεις δει με την πάρτι σου? Τι τον κουβάλισες στον Αλέξ από το Λονδίνο για σουβενίρ? Διάκοψε τα πολλά με τον Ηλία και συγκεντρώσε τον αρχιτέκτονα, μην τα μάθει όλα και σ' αρχίσεις αρχιγρήγορες. Πρώτον, τον Ηλία τον έχω ξεπεράσει. Δεύτερον, δεν έχει γίνει κάτι για να πρέπει να το μάθει ο Αλέξης. Και τρίτον, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Ποτέ. 1, 2, 3, 4. Γεια σας. Ήρθα να ευχηθώ για το μαγαζί. Ήμουν σίγουρος θα έρθω εδώ. Με την Λίτσα θα είπαμε. Γεια σου, Παμπή. Όλα καλά. Ωραία, μια χαρά. Γεια σου, Λία. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Ευχαριστώ. Άντε, με το καλό. Να είσαι καλά. Η Στέλλα, ο Ηλίας, η Στέλλα, η ξαδέρφη μου. Ού, χαίρομαι πολύ. Στελάκι. Χάρηκα, Στελάκι. Αυτός είναι ο... Έχει ενδιαφέρον η βραδιά σήμερα. Ωραία. Είμαστε απαρτία, λοιπόν, οπότε φαντάζομαι ότι θα... Όχι, δεν είμαστε παρτιά. Λείπει ένας. Ο φίλος ο Αλέξης, δεν το λένε. Εγώ πάω να φέρω λίγο κρασί, παιδιά. Και εγώ, να φέρω ένα μέσε. Ναι, και εγώ να τον βοηθήσω. Και περιμένετε, πάω κι εγώ. Σήκω. Ηλία, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να ευχηθώ για το μαγαζί. Έκανα κάτι κακό? Όχι. Δημόσιος χώρος είναι. Όποιος θέλει μένει και όποιος θέλει φεύγει. Κασάκι. Ναι, σας ευχαριστώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Καλά. Μου τη δίνει το κουλ και περάνε φάκι του. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να είμαστε φιλαράκια που τα λέγαμε σες. Νομίζω ότι είναι δηλαδή που έρχεται ξαφνικά να μου ευχηθεί. Να με ρωτήσει που είναι ο Αλέξης και να κάτσει με την παρέα μου. Τους έβλεπα όλους μαζί να μιλάνε και να γελάνε. Κοίτα σαν να βλέπω εικόνες από το παρελθόν. Τότε που βγαίναμε όλοι μαζί. Δεν θέλω να τους βλέπω μαζί. Δεν θέλω να θυμάμαι πως κάποτε ήταν και ο Ηλίας στην παρέα, μαζί μου. Γιατί τα παιδιά του μιλάνε κανονικά, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή τι, τώρα που μας πουλήσε το κομμωτήριο θα ξαναγίνουμε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Άλλη μια τεκίλα άσπρη. Ευχαριστώ, ρε φίλε.
Φτάνει ρε παιδί μου, μην πίνεις άλλο. Παπατίζεσαι του αντιαλκοολικού. Όχι, αλλά αύριο πιάνεις δουλειά και δεν θέλω να έρθω μαγαζί αργοπορημένη. Και εμένα και πάλι κουρκούτι, το καταλαβαίνεις. Α, άλλαξες τη γνώμη σου για τις γυναίκες μηχανικούς. Όχι, η Γιώτα είναι φίλη και θα σε κρατήσω για χάρη της δοκιμαστικά. Αν είσαι καλή μένεις, αν δεν είσαι καλή, το καπελάκι σου και δρόμο. Είμαι καλή. Και αυτή την κουβέντα να τη θυμηθείς. Κάποια μέρα δεν θα μ' αφήνεις να φύγω. Εγώ εσένα. Ωραία, μάλλον έχω δίκιο ότι οι γυναίκες δεν αντέχουν το ποτό. Εγώ το αντέχω. Οι γυναίκες, είπα. Συγγνώμη, μωρό μου, είμαι ακόμα στο γραφείο. Δεν προλάβω να έρθω. Να περάσεις όμορφα και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά πολλά. Εγώ πρέπει να φύγω. Από τώρα. Ναι, μου έστειλε μήνυμα ο Αλέξης και θα με περιμένει σπίτι. Δεν θέλω να αρχίσω. Α, ναι, ωραία. Θα φύγουμε κι εμείς τώρα, Στελάκι μου. Ε, ναι. Ωραία. Επειδή θα φύγω κι εγώ, έλατε να σας πετάξουμε τον τζιπ. Ε, ρε, έχεις τζιπ. Τέλειο. Παιδιά, θα κάτσω μπροστά. Sorry, έτσι. Πάμε. Λίγε, μάμε. Καληνύχτα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Να σου πω, φέρω αυτό το μωρό καμιά μέρα στο συνεργείο, έτσι να του ρίξω μια ματιά. Ναι, 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 θα το φέρω, θα το φέρω. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Ναι, καληνύχτα όμως. Στελάκι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, πού πας εσύ, πού πας, έλα εδώ, μπροστά. Είμαι κοντά, θα πάω με τα πόδια. Τέτοια ώρα, αστείευες, έλα μπροστά. Μη σε βγάζω από το δρόμο σου. Δίπλα είμαι. Δεν με βγάζει από το δρόμο. Περιστέρι μένω. Χρυσανθέμων 12, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τότε θα έπρεπε να αφήσει πρώτα εμένα και μετά τα κορίτσια. Μ' αρέσει να κάνω βούλτες. Πάρα πολύ. Καληνύχτα. Ενώ έχει σπίτι στην Εκάλη. Άφησε πρώτα τα κορίτσια και όμως αντί να μου μιλήσει, δυνάμωσε το τραγούδι και μέχρι να φτάσουμε δεν είπε κουβέντα. Κι εγώ... Εγώ το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως μου ερχόταν να τον φιλήσω. Τι να κάνω. Κάθε φορά που μ' άφηνε σπίτι φιλιόμασταν. Εγώ φταίω που πήγε εκεί το μυαλό μου. Φτάσαμε. Ευχαριστώ. Κόλλησε η ζώνη σου. Όχι. Κάτσε, 11 είναι καλά να περάσουμε το κομμωδίνο στο κλειδιά. Ναι, τέλεια. Angels we have heard.
Αν το ξανακάνεις αυτό. Ποιο να ξανακάνω, ρε, τρελαθεί. Μην μου κάνεις εμένα το χαζό. Σου πάνε να μην έρθει στο μαγαζί. Μα ήθελα να τη δω. Θα τη δεις ή να τη σπάσει τα νεύρα. Τι έρθει τα δύο, για λέγε. Ε, αφού όταν σε βλέπει χαλιέτερε, εσύ. Πριν ήμασταν μια χαρά. Μιλάγαμε, γελάγαμε. Με το που σε βλέπει, μπαμ, πάει και κλείνεται στην τουαλέτα. Δεν θέλει να με δει, αυτό προσπαθεί να μου πει. Όχι. Ξέρεις ότι σε πάω, έτσι. Μπορεί να μην σε πήγαινα πριν, αλλά τώρα σε θεωρώ αδελφό. Ωραία, πέρα από τον πρόλογο, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Και το Λιτσάκι το αγαπάω. Και δεν γουστάρω το βλέπω να χαλιέται. Μήπως αντί να εμφανίζει σαν φάντη μπαστούνη όπου πηγαίνει, την πιάσει και εξηγηθεί. Θέλει να μου πει κάτι άλλο. Δεν απάντησε. Τι να σου απαντήσω, ρε Μπαμπή. Την περιμένω να γυρίσει και γυρνάει με άλλον. Τι να κάνω δηλαδή. Ξέρει πόσο γουστάρω να σα δω μαζί. Αλλά το Λιτσάκι δεν είναι αυτό που ήξερε. Δεν είναι το κοριτσάκι το οποίο το διώξει και αντί να σε πιάσει τα μπινελίκια, τα μάζεψε και έφυγε. Καταλαβαίνει τι λέω. Το Λιτσάκι θέλει να προχωρήσει τη ζωή τη μόνη τη. Και μάλιστα χωρί εσένα. Πρόσεξε το αυτό που λέω. Χωρί εσένα. Την άφησε να φύγει μια φορά. Αν την ξαναφύσει, πάει. Την έχασε. Νέο μας το λες. Να σου πω, αργείς συχνά. Λογαριασμό θα σου δώσω. Κοίτα, αν αργείς συχνά να μου δώσεις το κλειδάκι να ανοίγω εγώ το μαγαζί. Μην κάθομαι απ' έξω και ξέρω σταλιάζω. Θες κλειδιά. Ακόμα δεν έπιασες δουλειά στο μαγαζί και θες κλειδιά. Θα μας τρελάνεις εσύ. Φυσικά. Αν το αφεντικό δεν αντέχει το ποτό, αργοπορεί και έχετε με το κεφάλι κουρκούτι. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος να ανοίγει το μαγαζάκι στην ώρα του. Δεν θα τα πάμε καλά εμείς οι δυο. Καθόλου καλά. Τώρα το κατάλαβες. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Άκου τώρα. Και. Δεν έχει και. Μας πούλησε τον αέρα. Θα του βάζουμε τον Νίκη κάθε μήνα και δεν τον ξαναδούμε. Ναι. Και χτες. Χτες ήρθε από μόνος του. Και έχει πολύ θράσος. Γιατί ήρθε πρόσκλητος, μου μίλαγε συνέχεια για τον Αλέξη και με γύρισε και στο σπίτι. Θράσος το λέτε εσείς. Γιατί στο χωριό μου το λένε δεν σε έχω ξεπεράσει. Δεν νομίζω, γιαγιά. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που το σκέπτομαι, ναι. Ήρθε απρόσκλητος, ρωτάει για τον Αλέξη, πετάει κάτι υπονοούμενα, σε φέρνει και στο σπίτι, ε. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πρέπει να σε έχει ξεπεράσει εντελώς. Ναι, είδαλος, ποιος ο λόγος να σε τριγυρνάει γύρω-γύρω, ε. Λοιπόν, φεύγω. Πάω στο κομμωτήριο, σήμερα θα μας φέρουν τα κλειδιά. Ο δικηγόρος. Όχι, ο Ηλίας. Α, ο Ηλίας. Είπε ότι θα έρθει ο Ηλίας. 11 δεν ήταν. Εντάξει, όπου να θα έρθει. Λιτσάκι, δεν μας είπες. Τι έγινε χθες. Χθες. Χθες που σε πήγε σπίτι σου ο Ηλίας. Τι να γίνει. Τίποτα δεν έγινε. Πώς δεν είπατε τίποτα, δεν... Δεν... Κουτυπωθήκατε. Ρε Γιώτα. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ με τον Ηλία έχουμε τελειώσει. Μαρινά, πάρε τα κλειδιά. Ανοίξε το μαγαζί. Πάω να παρκάρω και έρχομαι. Εγώ να ανοίξω.
Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Οπότε θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Αν θέλετε κάποια βοήθεια. Δεν θα χρειαστούμε, τα έχουμε κανονίσει όλα. Αλήθεια! Πότε. Ναι, είναι όλα υπαλλαγών. Ωραία. Αν παρόλα αυτά χρειαστείτε κάτι. Δεν θα χρειαστούμε. Πάρτε με τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Φεύγω. Και πάλι καλό ρίσκο. Να σε καλά. Αλλά δεν μπορούσες να είσαι λίγο πιο ευγενική. Είμαι. Ναι. Εδώ κόντεψες να το συχτηρείς τον άνθρωπο. Απλά δεν χρειάζομαι τη βοήθειά του. Α. Για κοίτα λίγο γύρω σου. Κορίτσια, για να γίνει αυτό από Τζέννη. Λίτσα Μαρίνα Γιώτα θέλει πολύ δουλειά. Και για αρχή πρέπει να βγάλουμε αυτή την ταπετσαρία. Αχ ναι ρε Λίτσα. Αυτό το τυγρέ εδώ μου καθόταν τόσο καιρό. Και η κοπέλα πίσω από το ταμείο πρέπει να φύγει. Σούπιτι. Ο Αλέξης είπε ότι θα μας βοηθήσει. Αχ, ναι! Τέλεια! Να του πούμε να βγάλει και τα σκοινιά πίσω, για να έχουμε περισσότερο χώρο. Να τα βγάλει. Ναι. Και τις πετσέτες που θα τις απλώνουμε. Παιδί μου, θα πάρουμε πλυντήριο στεγνοτήριο. Τι είμαστε εμείς, τσιγκούδες σαν την Τζέννη, να απλώνουμε τις πετσέτες. Λοιπόν, Γιώτα, ένα-ένα τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε εργάτες. Αυτό είναι εύκολο. Που θα πρέπει να τους πληρώνουμε. Τι λες, παιδί μου, έχουμε χέρια. Το Θωμά, τη Στέλλα και τον Μπάμπη. Τρεις αυτοί και τρεις εμείς, κούκλα θα το κάνουμε, ε! Για να πληρώσουμε εργάτες. Δίκιο έχει. Η Γιώτα έχει πάντα δίκιο. Μαστρολίτσα, μαστρομαρίνα, ξεκινάμε! Το κάναμε. Καλύτερο και από τις Τζέννης. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πάρα πολύ αβάφτιστο. Ναι ρε κορίτσια, δεν του έχουμε δώσει όνομα, πώς θα το πούμε. Και πρέπει να του βρούμε πολύ γρήγορα όνομα, γιατί ο Αλέξης το θέλει για την ταμπέλα. Το βρήκα. Για πες. Γιώτα Λίτσα Μαρίνα. Δεν σας άρεσε, ε. Γιώτα Μαρίνα Λίτσα. Ούτε αυτό. What about Yota and friends? Μήπως να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι ρε Γιώτα.
Πρέπει να βρούμε όνομα για να κάνουμε τα εγγένεια και μετά να ξεκινήσουμε. Κορίτσια, το συνειδητοποιείτε ότι θα δουλεύουμε στο δικό μας κομμωτήριο. Ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει η πρώτη δικιά μας πελάτησα. Καλά, δεν ζητάγε 20.000 ευρώ. Γεια σου, κορίτσια. Τα μάθα τα καλύτερα νέα. Είσαι ατυγόνη. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Καλό ρίζικο. Ευχαριστούμε. Μας λείψατε από τη γειτονιά. Ευτυχώς που το ξανανοίγει το κομμωτήριο, μην κυκλοφορώ κι εγώ έτσι. Πότε με το καλό. Σε μερικές μέρες. Ωραία, θα σε έρθω πρώτη-πρώτη. Γεια σας. Γεια. Καλά, μας έρθει πρώτη-πρώτη. Το κλείσαμε το τρίωρο. Συγγνώμη, το είδατε το μαλλί. Αυτό δεν θέλει απλό κούραμα χτένισμα. Αυτό θέλει οργανωμένο σχέδιο δράσης. Αποστολή, κανονικά. Κορίτσια. Νομίζω ότι βρήκα το όνομα. Once upon a time, there were three little girls who worked in a commotilio at Brunazzi that didn't belong to them. But one day, Licia changed all that, and now they are working for themselves. Κονσέρβα, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Δεν πειράζει, πάρτε τη και όταν ξανάρθετε. Θα τη βγάλουμε. 15 και 30. 15 και 30 για τρία πραγματάκια. Συγγνώμη, είστε πολύ ακριβοί. Πιο ακριβή και από σούπερ μάρκετ. Είδες, τα λέω εγώ, το λέει και η κυρία. Με κοιτάς, πως σε κοιτάω. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, κυρία μου, μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Εμείς ως μικρή επιχείρηση δεν μπορούμε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά δεν σας υποχρεώνει και κανένας να αγοράσετε. Θέλετε καλώς, δεν θέλετε. Άντε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, κυρία μου. Τι είναι αυτή. Τι κάνουν να μας κλέβουνε. Μας κλέβουνε, καλέ. Μας κλέβουνε. Δεν κλέβουνε. Κάνουν κοινωνικό έργο. Τι κοινωνικό έργο, κυρία μου. Μας λιμάνω στο μαγαζί. 100. Μπουρνάζεις, Angels. Γιατί δεν σ' αρέσει. Ρε Λίζα, δεν είναι έβυχο. Έλα, έχει πλάκα. Καλά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Και στα κορίτσια. Εντάξει, αν μ' αρέσει, εσάς το προχωρά. Ωραία. Λοιπόν, έλα να σου δείξω κάτι. Ναι. Τι δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω. Κάτι. Τι θες να αλλάξουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Να είναι, ξέρεις, κάπως. Να... πιο χαρούμενο, πιο φωτεινό. Ξέρεις, κάπως. Α, κάπως. Πες μου να καταλάβω. Λα. Λοιπόν, τι θα έλεγες... Α, ναι, να ανοίξουμε εδώ ένα παράθυρο έτσι. Α? Παράθυρο, ε. Λες. Ναι, γιατί όχι. Γιατί δεν συμφωνώ. Γεια σας. Ήμουν εδώ στη γειτονιά και πέρασα να δω πώς πάει η ανακαίνιση. Η αγωνία του ιδιοκτήτη μου του χαλάζουν το μαγαζί. Περίπου. Τώρα που σας άκουγα να μιλάτε για το παράθυρο, πρέπει να σου πω ότι στο μαγαζί δεν αλλάξει τίποτα. Αν θες, μπορώ να σου κάνω ένα σχεδιάκι να δεις πώς θα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο τείχος θα παραμείνει όπως είναι. Μην είσαι τόσο κατηγορηματικός. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Να, και η Λίτσα δεν είναι έτοιμη για δραστικές αλλαγές. Άμα είναι το συζητάτε, το ξέρω. Ναι. Γιατί αντιδράς έτσι. Πώς αντιδρώ. Την περιουσία μου προστατεύω. Ο Αλέξης είναι αρχιτέκτονας. Ξέρει τι κάνει. Κι εγώ είμαι ιδιοκτήτης και ξέρω πολύ καλά τι θέλω. Δεν θα κάναμε τίποτα χωρίς να σου πούμε. Ναι. Να και κάτι καινούριο. Γιατί όταν πήγες στο Λονδίνο δεν μου είπες τίποτα. Δεν ήμουν υποχρεωμένη να σου το πω. Εξάλλου το έμαθες. Ναι, αλλά όχι από σένα. Από ποιον. Δεν έχει σημασία. Τα καλά νέα κυκλοφορούν γρήγορα. Το θέμα είναι ότι δεν μου το είπες εσύ. Την ημέρα που ήρθα στο σπίτι σου που σου ζήτησα συγγνώμη που ήθελα μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί δεν μου το είπες τότε, ε? Για τον τοίχο δεν μιλάμε. Βέβαια μιλάμε για τον τοίχο.
Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Ο τείχος θα μείνει. Εγώ θέλω να φύγει. Το αγαπημένο σου ρήμα. Φεύγω, θα φύγω. Έφυγα. Λοιπόν, μιλήσατε. Τι θα γίνει με τον τείχο? Ο τείχος θα μείνει. Ό,τι ήταν να φύγει εδώ μέσα έφυγε. Ξέρω τι θέλει ο Ηλίας. Να μιλήσουμε για το Λονδίνο, για τον Αλέξη, για μας. Γι' αυτό εμφανίζεται από το πουθενά κοινόλο νεύρα. Με ποιο δικαίωμα με κρίνει? Εγώ τον ρώτησα ποτέ γιατί δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Γιατί μου φέρθηκε όπως μου φέρθηκε. Δηλαδή έπρεπε να δεχτώ τη συγγνώμη του και να τα ξεχάσω όλα? Όχι. Εκείνη η Λίτσα έφυγε για τα καλά και δεν ξαναγυρνάει πίσω. Αχ, 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 πατουσίτσες μου καημένες, δαχτυλούλια μου όμορφα. Και να τρέχουμε τώρα μπροστά αυτή πίσω εγώ, μπροστά αυτή πίσω εγώ, γιατί βλέπεις δεν έχω άντρα να τρέξει. Στο τσάφτη πρόλαβα. Τι τα θες όμως, σκοτώθηκα με τα τακούνια. Αφού σου είπα, βρε χαρούλα μου, στη δουλειά να φοράς όπατα. Σταμάτα εσύ, που μπουκάρουν μέσα και δεν έκανες τίποτε. Τίποτε, Λένη μου, τίποτα. Κάτσε, βρε χαρά. Ποιος να πρωτοκυνηγήσει τώρα, την πελάτησε της Ρομπέν των φτωχών? Ποιος Ρομπέν? Των φτωχών. Πρώτη φορά τους ακούτε? Είναι αυτοί που μπουκάρουν στα μαγαζιά, στα εξάρχεια. Τα ρημάζανε και μοιράζαν τα τρόφιμα στους φτωχούς. Αυτοί. Τώρα ήρθαν και στο Περιστέρι. Μπράβο ρε παιδιά, εύχομαι και διεθνή καριέρα. Ωραία ακούγεται. Τι είπες εσύ? Τίποτα λέω. Εμάς βρήκαν να κλέψουν, εμάς. Εμάς βέβαια, αφού μπουκάρανε μέσα και καθώς και τους κοίταζες σαν το μουγκαδόρο. Τι να κάνω βρε χαρά μου, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ανεργία, κρίση, φτώχεια. Αγριεύει ο λαός, ορμάει. Να ορμήξει τη Βουλή βρε. Στο δικό μου μαγαζάκι βρήκε να ορμήξει. Τσοχαλή, έτσι και έχεις στα γάλα τα κακομύρι, κρύψου να μη σε βρω. Τι έκανε σε βάγκαλ, δεν σήμερα προσέχει. Θα σου πω, πώς την καταλαβαίνει ο Κινέζος? Άμα ακούς τη χαρά να φωνάζει, πολύ ήθελε να καταλάβει. Σωστά. Για πες μου βρε Μανούλα, για αυτούς τους Ρομπέν των φτωχών. Γενναία παιδιά ξέρονται, ποτέ μπήκαν, ποτέ βγήκαν, σύμφωνα σκέτος. Μην ακούς τη χαρά, έχει άδικο. Ακριβά τα έχουμε, πολύ ακριβά. Έρχεται. Άχρηστος κι αυτός. Μα δηλαδή, εμάς βρήκαν να κλέψουν τα παλιόπαιδα. Μα πού πάμε, πού πάμε? Ρέση, να βοηθήσω. Σου ζήτησε κανείς βοήθεια, ε? Σε βλέπω να παιδεύεσαι, μωρέ, γι' αυτό. Γιατί πώς νομίζεις πως τα έβγασα πέρα πριν έρθεις? Έλα μου, δεν θα μπορώ. Άσε με να βοηθήσω, έχω πιο μικρά χέρια, θα το φτάσω πιο εύκολα. Ορίστε, όλο δικό σου. Ωραία. Βάλτε στον πάγκο. Ένα ευχαριστώ, Στελάκι, που το έβγαλες. Ένα παρακαλώ, βάλτε στον πάγκο. Ορίστε. Λέω ένα ευχαριστώ και ένα παρακαλώ, θα έκανα αυτή τη συνεργασία πιο εύκολη. Δεν είμαι και πολύ της ευγένειας. Κάτι μας είπες τώρα. Δεν πιάνεις σκούπα λόγω να τελειώνουμε. Ε, άντε πιάνεις σκούπα να τελειώνουμε. Να μου πεις ευχαριστώ, Στέλλα. Δεν μου βγαίνει. Ποιο, το σε ευχαριστώ? Όχι, το Στέλλα. Μπορώ να σε λέω Στέλιο? Πώς είμαστε? Οριακά. Κορίτσια, πρέπει να ανοίξουμε γρήγορα. Και πώς θα τις βάψουμε, ρε Γιώτα? Με τις μπογιές που περίσσεψαν από τους στίχους. Θα κάνουμε οικονομία. Δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Θέλετε μήπως να ζητήσω από το Θωμά? Κάτι λίγα σου μπορέσει να μας τα δώσει. Με τίποτα. Εξάλλου ο Θωμάς έχει έξοδα. Τι έξοδα έχει, μωρέ? Μ' αρέσει που ρωτάς. Το γάμο σας, παιδί μου. Α, ναι. Α, κοίτα πώς το λέει, λες και την πάω στο απόσπασμα. Θέλει να παντρευτούμε σε εκκλησία.
Σα δεν τρέπεται ο αλήτης. Εκκλησία σημαίνει νηφικό. Και εγώ όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου με νηφικό, μόνο που δεν με πιάνουν τα γέλια. Α, έχεις βάλει πολλά και δεν σ' άρεσαν. Όχι, αλλά μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν, σήκω. Φεύγουμε. Ωραία. Και πού πάμε? Λοιπόν, δουλειά να κάνουμε άλλη σήμερα δεν έχουμε. Χρήματα για να προχωρήσουμε το κομμωτήριο δεν έχουμε. Άρα, παίρνουμε ρεπό και πάμε να διασκεδάσουμε. Και πού θα διασκεδάσουμε, μωρέ, που είμαστε και τρεις άφραγγες? Θα δεις. Έλα, πάμε. Προχώρα, παιδί μου. Είσαι τρελή. Ναι, δεν είναι υπέροχα? Γιατί είπες ότι παντρευόμαστε και τρεις? Συγγνώμη, μας δίνεται η ευκαιρία να φορέσουμε νηφικό και θα την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ωραία. Λοιπόν, εσείς φορέστε και στολή αστροναύτη, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πάντως νηφικό δεν φοράω. Έλα ρε Μαρίνα, κάτω για χατήρι του Θωμά. Ξέρεις πως θα χαρεί αν σε δει να ασχολείσαι με το γάμο? Έχει δίκιο. Όχι, κύριε, έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να κρατάς χαμηλούς τους μισθούς και ακριβά τα προϊόντα. Έτσι είσαι. Θα μπουκάρουμε στα σούπερ μάρκετ. Είσαι το είδες, Σάκη. Ωραία, δίκιο έχω. Αλλά πού θα το βρω? 100 φορές της είπα, πρέπει να χαμηλώσουμε τις τιμές. Αλλά ακούει? Δεν ακούει. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί τώρα ο Τάκης Θεού να είναι με το κεφάλαιο. Δεν γίνεται αυτό. Εμένα που με βλέπεις, όταν ήμουν νέος, τα είχαμε μία από την Εκόν Ρήγας Φεραίος. Τα πιάω, λέω, μα. Ναι, καλή, πάρα πολύ καλή. Όχι σαν τις άλλες με τα αμπέχωνα και τα ταγάρια. Αυτή ήταν μια χαρά. Τώρα που είπα χαρά, δεν πιστεύω να πας να τις λες αυτά που κουβεντιάζουμε. Ούτε ότι σε βοηθάω εδώ στο ξεσκόνισμα. Μπράβο, Κοτσάνλιν. Είσαι καλός φίλος. Ποια από τα δύο? Αυτό, ναι. Ναι, καλύτερο. Δες. Μαρίνα! Άντε, αγάπη μου, γιατί αργείς? Βγες έξω, παιδί μου. Ακαλά. Τέλειο. Πανέμορφη. Κορίτσια, και εμένα μου αρέσει. Έλα, άκουσα καλά, είπε της αρέσει. Θαύμα, κυρίες και κύριοι. Θαύμα, είπε της αρέσει. Μην κοροϊδεύεις. Λοιπόν, είσαι η πιο όμορφη νύχτη που έχω δει στη ζωή μου. Ρε κοριτσάκι μου, σκέψου το για εκκλησία, παρά για δημαρχείο. Γιατί? Δεν μπορώ να το βάλω αυτό σε δημαρχείο. Τι πειράζει δηλαδή, αν... Περάστε. Το δοκιμαστήριο είναι από εδώ. Μαρίνα. Γιάννη. Πόσο καιρό έχω να είσαι εδώ, 2 χρόνια? Μην μου πεις ότι παντρεύεσαι. Έχει πιο άλλο λόγο, θα δοκίμαζα νηφικά. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Γεια σου, Γιάννη. Λίτσα. Γιώτα. Γεια. Πάρε να μην αργήσεις και περιμένει ο Θωμάς. Παντρεύεται η αδερφή σου? Ας παντρευτεί και κάποιος στην οικογένεια. Εγώ δεν τα πάω καλά με το γάμο. Περίεργο.
Γιατί από ό,τι θυμάμαι, εμείς οι δύο χωρίσαμε για να παντρευτείς μια άλλη. Λάθος. Που δεν την παντρεύτηκες? Όχι. Που χωρίσαμε. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Ναι, μην περιμένει και ο Θωμάς. Ο γαμπρός να υποθέσω, Ναι. Κομωτής? Όχι, έχει εστιατόριο. Αλήθεια, Ναι, το μπάιλο. Στο Περιστέρι. Ξέρω που είναι το μαγαζί. Πάντως, θα τα χάσει όταν σε δει. Εγώ τουλάχιστον αυτό έπαθα. Από την έκπληξη θα είναι. Όχι. Από τις αναμνήσεις. Μαρίνα, αργείς? Όχι. Λοιπόν. Γεια σου, Γιάννη. Χάρηκα πολύ που σου είδα. Ναι. You get, you seem to hurt me more and more. Breach hurt makes my mind stronger than before. If your memory serves you well, we're gonna meet again someday. Hey, yeah. Κι είδες τον ύπνο μου, γλυκά μ' αγκάλιαζες, γλυκά με μίλαγες. Μάκα με κάνουμε, καλέ. Πάλι εσείς, καλέ. Πάλι εδώ. Συγγνώμη, το δικό μου το μαγαζί μου τα είσαι όλο το Περιστέρι. Άντε, βρε, άστα γάλατα κάτω. Άστα γάλατα κάτω. Κοίτα. Κινέζος. Καλά κάνετε, τρέπεσε. Πού σου. Και έχω και ένα δικό σας το μαγαζί. Αφ, έλα εδώ, εσύ με ψυχή. Ψυχιωμάω στο ένα πόδι. Και τώρα. Νότακι. Μπρουλί. Τσακι τσάν. Δεν θα σε τσακισά. Δεν τρέπεσε να κλέβεις. Το μαγαζί μας με κλέβεις! Τι χαρά μου να σου εξηγήσω! Τι να μου εξηγήσεις, βρε! Και σκυλοτροφή! Α, νόμιζα πως ήταν corned beef! Αχ, κάτσε! Όχι, εσέ! Με να κλέψεις δεν μπορείς! Τελείωσε! Μάρινα, τι κάνεις εδώ? Πειράζει που ήρθα? Όχι, τι να πειράζει, απλά δεν το περίμενα. Ήρθα. Ήρθα να βοηθήσω, μα χρειάζεσαι κάτι στο μαγαζί. Τι λες τώρα, τρέχεις όλη μέρα με το κομμωτήριο και θα έρθεις να κάτσεις και στο ταμείο? Αποκλείεται, πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς. Όχι, δεν θέλω. Μαρινά. Τι έχεις, μόνο μου? Τίποτα, απλά. Σου λείψα. Μάλιστα. Τι θα έλεγες να τακτοποιήσω κάτι θεματάκια στην κουζίνα και να φύγουμε? Και το μαγαζί? Δεν θα πάθει τίποτα για μια βραδιά. Απόψε θέλω να βγάλω το κορίτσι μου. Κάτι μου λέει ότι το χρειάζεται. Δεν θα αργήσω. Φτιάξει το site. Είμαι γρήγορος. Κομπιούτερ φρίκ είσαι. Είναι απίστευτο. Δεν είναι ακόμα λίγη βουλίτσα, αλλά είναι ωραίο. Πρέπει να ξαναδώ τα γραφικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στη δουλειά είσαι? Ναι. Ελπίζω όχι για πολύ ακόμα. Βαρέθηκα. Θέλω να σε δω. Όταν τελειώσει, πάρε με. Θα γίνω μόνο μου.
το ξανακάνεις. Όχι, χαρά μου. Ζητά συγγνώμη. Μα δεν έκανα και τίποτα κακό. Τι είπες? Να βοηθήσω τον κόσμο θέλω, χαρά μου. Αφού μας πάνε εμάς καλά τα πράγματα, γιατί να μην βοηθήσουμε και έναν συνάνθρωπο? Γιατί ο σώζονε αυτό ζωθεί το τάκι. Εμείς όταν πεινούσαμε, μας βοήθησε κανένας? Ο Θεός. Ναι, αλλά δεν μας έρθει, λέγα, μια κονσέρβα, ούτε καν σκυλοτροφή. Τόσο ακριβές που είναι, πώς να τις αγοράσει? Τάκι, ας τα αστεία και σοβαρέψε, παρακαλώ. Δεν είσαι πια 20 χρονών. Έχεις οικογένεια, έχεις υποχρεώσεις. Και αν τώρα σε έπιασε κρίση μέσης ηλικίας και θες να μου παραστήσεις τον ρομπέν των μπαχουλών, καλύτερα βρες μια πιτσιρίκα να σου περάσει παρά να με ρημάξεις το μαγαζί. Δηλαδή, καλύτερα να σε κερατώνω παρά να σε χρεώνω? Έλα, γεια σου. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Τρόμαξες, ρε Ηλία. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Τι κάνεις εδώ? Τίποτα, πέρασα απ' έξω, είδα φως. Και μπήκες. Τι φοβάσαι, μην σου χαλάσουμε το μαγαζί? Όχι, δεν ανησυχώ γι' αυτό. Σου έχω εμπιστοσύνη. Ήθελα... Μιλουτήρης, γιατί άλλαξαμε? Γιατί πήρατε τα σκηνιά από εκεί? Συγγνώμη, γιατί βάλατε τα ράφια εκεί πέρα? Και δεν με πήρες ποτέ τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι το θέμα σου. Πίσω από κάθε γκρίνια για το μαγαζί, πίσω από κάθε σπόντα για τον Αλέξη. Το θέμα σου είναι τι έγινε με εμάς. Ωραία λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Γιατί δεν με πήρες ποτέ τηλέφωνο? Δεν γκρινιάζω, δεν πετάω σπόντες. Απλώς νοιάζομαι για σένα. Νοιάζεσαι? Από πότε? Όταν με πέταξες έξω από το σπίτι μας? Ή μάλλον, συγγνώμη, έξω από το σπίτι σου, όπως πολύ καλά μου τόνισες τότε. Και ήρθες με μία ξερή συγγνώμη και εγώ τι έπρεπε να κάνω, να τα ξεχάσω όλα? Και τι ακριβώς ήθελες να σου πω? Ότι φεύγω για το Λονδίνο γιατί δεν έχω άλλο τρόπο να σε ξεπεράσω? Μ' αφήνεις για 3 μήνες και δεν νοιάστηκες ούτε που είμαι, ούτε τι κάνω. Λες ότι ήξερες για το Λονδίνο. Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο? Γιατί δεν κράτησες σε επαφή με τους φίλους μου? Απλά εξαφανίστηκες. Και έχεις το θράσος να μπαίνεις πάλι στη ζωή μου, ξανά με την παρέα μου, χωρίς καν να σε νοιάζει αν εγώ σε θέλω εδώ. Δεν με θες? Μωρό μου. Α, σας διάβωσα. Μιλάτε για το μαγαζί, θέλετε να φύγω και να έρθω μετά? Δεν ξέρω. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις? Όχι. Τελειώσαμε. Γεια σας. Έφυγε χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Δεν υπήρχε τίποτα να δει. Μόνο ένα κορίτσι που τον περίμενε στο αεροδρόμιο να έρθει να την προλάβει. Δεν ήρθε. Και το κορίτσι έφυγε. Δείτε αμέσως μετά Grey's Anatomy στον Antenna Prime 11. Ήρθα στο Λονδίνο. Ήρθα να δεν σε πρόλαβα.